Καλησπέρα. Αγαπητοί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες όλων των Δήμων, είμαι ο Τιμολέωνο Πιέτρης, αντιδήμαρχος Κορινθίων, αρμόδιος στον τομέα τουρισμού. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας, σε μια πόλη η οποία θεωρώ πως είναι ένας ευλογημένος τόπος και σας το λέει ο νεότερος αντιδήμαρχος στο Δήμο Κορινθίων. Σωστά, Δήμαρχε? Και ο λόγος για τον οποίο σας λέω ότι είμαι ο νεότερος είναι γιατί πολλά άτομα της ηλικίας μου πριν από 5 με 6 χρόνια, όταν τελειώσαμε τις σπουδές, ο σκοπός ήταν να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό, να βρουν κάτι καλύτερο εκεί. Μια δουλειά, μια καλύτερη εργασία, καλύτερες συνθήκες ζωής. Εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι νέοι στην ηλικία μας μείναμε εδώ με σκοπό να κάνουμε κάτι καλύτερο για την περιοχή μας. Μια περιοχή που βλέπαμε ότι έχει πολλές δυνατότητες, αλλά μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί στο έπακρον. Και έτσι, σήμερα, από τη θέση του Αντιδημάρχου και με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και με τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νανόπουλο, και με όλη τη Δημοτική Αρχή, έχουμε κάνει μια συλλογική προσπάθεια, να αναδείξουμε την Κόρινθο και να την προβάλλουμε τουριστικά και να την αναπτύξουμε τουριστικά. Ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο του 19, όπως όλοι, και ξέρετε ότι το Φεβρουάριο του 2020 ξεκίνησε η πανδημία και ο κορονοϊός. Έτσι, ξεκίνησαν τα δύσκολα. Έπρεπε να αλλάξουμε στρατηγικές, έπρεπε να αλλάξουμε με το τι πρέπει να κάνουμε άμεσα για να χτίσουμε την Κόρινθο και το Δήμο Κορινθίων ως έναν τουριστικό προορισμό και κατά κύριο λόγο ως εγχώριο τουρισμό. Τι κάναμε λοιπόν? Πρώτον απ' όλα, ξεκινήσαμε το 2020 όπως βλέπετε και δημιουργήσαμε το λογότυπό μας. Το λογότυπό μας έχει όπως βλέπετε τον ήλιο, έχει δύο χρώματα, δύο μπλε χρώματα της θάλασσας γιατί βρεχόμαστε και από τον Κορινθιακό και από τον Σαρωνικό κόλπο. Και έχει και τον Κορινθιακό Κίωνα, δηλαδή συνδυάζει τη φυσική μας ομορφιά, συνδυάζει θάλασσα, συνδυάζει βουνό, συνδυάζει τον ήλιο, κάτι το οποίο είναι ο Δήμος Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων σήμερα είναι ένας τεράστιος Δήμος με 5 ενωμένους Δήμους σε έναν, με 22 κοινότητες, με 20 παραλίες, με πάρα πολλά αξιοθέατα και πολύ μεγάλη ιστορία. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε πέρσι την ιστοσελίδα μας visitcorinth.gr, μέσα από την οποία μπορεί οποιοδήποτε πολίτης αυτού του κόσμου, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, να ενημερωθεί για την πόλη μας και για το Δήμο μας τι μπορεί να κάνει εδώ. Μέχρι το 2020 δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Κάποιος τουρίστας, επισκέπτης, άμα ήθελε να αντλήσει πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει στην πόλη της Κορίνθου και στο Δήμο Κορινθίων, τι μπορεί να δει και τι μπορεί να επισκεφθεί, δεν του δινόταν ποτέ με τέτοιον επαγγελματισμό τέτοια πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε τα social media. Ποιος δεν έχει σήμερα Facebook και Instagram? Όλοι σχεδόν έχουμε Facebook και Instagram. Μπαίνουμε στο YouTube για να παρακολουθήσουμε βιντεάκια. Οπότε ο Δήμος Κορινθίων τουριστικά θα πρέπει, όπως όλοι οι Δήμοι, να έχουν παρουσία και οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να ενημερώνεται διαρκώς για τις επιλογές που έχει στο Δήμο Κορινθίων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήσαμε το Facebook, το Instagram και το YouTube, που όπως θα δείτε έχει μεγάλη απήχηση. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους έχουμε πάνω από 55 με 60 χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει τόσο το Facebook μας, το Instagram μας και το YouTube. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε το πρώτο τηλεοπτικό μας spot πέρσι, το οποίο θεωρώ ότι το μήνα Αύγουστο είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι έπαιξε σε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας. Ένα σύντομο τηλεοπτικό spot, στο οποίο πέρναγε ένα μήνυμα για το τι μπορούμε να κάνουμε στην Κόρινθο, ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός λόγω του κορονοϊού και είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση, κυρίως από Αθηναίους, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για πέρσι. Δώσαμε αρκετές συνεντεύξεις ο Δήμαρχος, εγώ και συνεργάτες στο κομμάτι του τουρισμού σε πολύ μεγάλα κανάλια όπως Sky, Antenna, Alpha, όπου παρουσιάσαμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα τις ομορφιές της Κορίνθου, τις παραλίες μας, τα αξιοθέατά μας και για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιος να επισκεφθεί την Κόρινθο και για ποιο λόγο είναι ένας must προορισμός για τον εγχώριο τουρισμό. Ενταχθήκαμε επίσης στις πόλεις που μαθαίνουν της UNESCO με πολλαπλά ωφέλη τόσο για το κομμάτι του τουρισμού, του πολιτισμού, της παιδείας και ο σκοπός είναι να υπάρξει εξωστρέφεια της κοινωνίας μας, των δημοτών μας, με άλλες πόλεις από όλα τα μέρη της γης. Μέχρι το 2020, έχω να σας ενημερώσω πως τα τελευταία 13 χρόνια η Κόρινθος δεν είχε γαλάζια σημαία.
Πέρσι, λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία? Πρώτα, φτιάχνεις συντάξεις ένα φάκελο και ετοιμάζεις προδιαγραφές για να τον καταθέσεις και την επόμενη χρονιά σου έρχεται, εφόσον είσαι σωστός, η γαλάζια σημαία. Πέρσι, λοιπόν, κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο, γιατί υπάρχουν 33 προδιαγραφές για να αποκτήσεις γαλάζια σημαία. Κάναμε όσες δράσεις χρειαζόντουσαν. Δημιουργήσαμε ως Δημοτική Αρχή τις υποδομές που απαιτούνται για τη γαλάζια σημαία και καταθέσαμε και υποψηφιότητα για την κεντρική μας παραλία Καλάμια στην Κόρινθο. Δεν ξέρω αν την επισκεφθήκατε από χθες που είσαστε εδώ. Μία πλέον απόλυτα οργανωμένη παραλία, η οποία έχει ναυαγοσώστες, τρεις πύργους ολοκένουργιους, ναυαγοστική κάλυψη, ντουζιέρες, αλαξιέρες, πάρα πολλά μαγαζιά. Πριν από 2 χρόνια δεν είχε καμία εικόνα, δεν είχε καμία σχέση παραλία Καλάμια με αυτή την οποία θα δείτε σήμερα. Και πρόσβαση για αμαία, γιατί το μήνυμά μας Δήμαρχε άλλωστε δεν είναι και ο Δήμος για όλους. Άρα, από την ώρα που έχουμε το μήνυμα Δήμος για όλους, ο σκοπός είναι όλοι όσοι θέλουν να απολαύσουν ένα μπάνιο, τις διακοπές τους, την ηρεμία τους, να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Φέτος, το 2021, ξεκινήσαμε με το να αποκτήσουμε όντως τη γαλάζια σημαία, που πριν από μία εβδομάδα τοποθετήθηκε και στην κεντρική μας παραλία. Είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί και είναι κάτι το οποίο έγινε μετά από μία πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια πολλών υπηρεσιών μαζί, πολλών ανθρώπων, μέλη της Δημοτικής Αρχής, για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δημιουργούμε φέτος, γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο ψηφιακά να κάνουν το οτιδήποτε, υπάρχει και κόσμος με καλύτερες ηλικίες που του αρέσει η έντυπη μορφή και θα πρέπει να είμαστε παντού. Δημιουργούμε λοιπόν έντυπα τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, ένα 16σέλιδο έντυπο. Αντί να μπείτε, παραδείγματος χάρη, στην ιστοσελίδα μας visitcorinth.gr, μπορείτε να βρείτε μέσα στο έντυπο αυτό το 16σέλιδο τα πάντα, αντί να ήσασταν μέσα στην ιστοσελίδα μας. Και ταυτόχρονα φτιάξαμε και ένα χάρτη για το πού μπορείτε να βρείτε τι σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου Κορινθίων. Συνεχίζουμε με αναρτήσεις στα social media μας, τα οποία τα ανεβάζουμε κάθε μέρα και κάθε μήνα ακόμα περισσότερο. Όπως επίσης δημιουργούμε και ένα τουριστικό πλάνο, γιατί ξέρετε, σιγά σιγά θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία του κορονοϊού και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Ετοιμάζουμε λοιπόν ένα πλάνο πενταετίας και όχι μόνο, για να δούμε ως Δήμος Κορινθίων πού θα πρέπει να στοχεύσουμε τουριστικά τα επόμενα χρόνια και ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δημιουργούμε το Visit Corinth Application. Πλέον πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Μπορείτε από τα κινητά σας, είτε αυτά είναι iPhone, είτε αυτό είναι Samsung, είτε οποιοδήποτε κινητό, να μπείτε στο App Store σας, να κατεβάσετε το application Visit Corinth και από εκεί να ενημερώνεστε διαρκώς για το τι έχουμε, για το τι μπορείτε να κάνετε στην Κόρινθο, τις ενημερώσεις οι οποίες θα σας έρχονται με το τι δράσεις έχουμε εδώ και ταυτόχρονα δίνουμε στις επιχειρήσεις εστίασης στα εμπορικά μαγαζιά δωρεάν εντελώς σε όλο το Δήμο Κορινθίων την πρόσβαση να ενημερώνουν τόσο τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους για τις προσφορές που υπάρχουν στα μαγαζιά τους και για το τι μπορούν να κάνουν στην Κόρινθο και οι ειδικές εκτόσεις τις οποίες μπορούν να έχουν. Σας φέρνω ένα παράδειγμα για το Visit Application, για το Visit Corinth Application. Θα μπορείτε να σηκώνετε το κινητό σας, να ανοίγετε την κάμερα και να πηγαίνετε σε κάποια σημεία, παραδείγματος χάρη της Κορίνθου. Φέρνω ένα παράδειγμα τώρα τον Πίγασο ή τον Ισθμό ή την αρχαία Κόρινθο και να σας μιλάει το ίδιο το application σαν να έχετε ένα ξεναγό δίπλα σας. Αυτή είναι η νέα εποχή. Εμείς ως Δήμος Κορινθίων ξεκινήσαμε από ό,τι είδατε από πέρσι να χτίζουμε και μέσα σε ένα χρόνο, στην πιο δύσκολη θεωρώ χρονιά του τουρισμού, γιατί μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί έχουν καταρρεύσει και βλέπετε ότι ο Δήμος Κορινθίων ξεκίνησε να χτίζει από πέρσι σταθερά και μέσα σε 1,5 χρόνο πώς συνεχίζουμε, γιατί σεβόμαστε τους επισκέπτες, τους μόνιμους κατοίκους, την ιστορία του τόπου μας. Θέτουμε σε υποψηφιότητα άλλες τρεις νέες παραλίες για γαλάζια σημαία. Αυτή της Ποσειδονίας, Αλμυρή και Κόρφος. 3 πολύ ωραία μέρη, με πάρα πολύ ωραία φυσική ομορφιά, με σκοπό στο τέλος αυτής της τετραετίας να έχουμε αρκετές παραλίες και στον Κορινθιακό και στο Σαρονικό κόλπο που να είναι οργανωμένες και ο κόσμος να επισκέφτεται με απόλυτη ασφάλεια να κάνει τον μπάνιο του. Δημιουργούμε στην αρχαία Κόρινθο, όπου στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου πρέπει να σας δηλώσω ότι το επισκέφτεται 200.000 με 300.000 τουρίστες το χρόνο. Και αυτοί οι τουρίστες, βγαίνοντας από το Μουσείο, δεν είχαν ποτέ μία πρόσβαση, μία ενημέρωση βασικά, με το τι μπορούν να κάνουν στο Δήμο Κορινθίων. Δημιουργούμε, όπως θα δείτε στην φωτογραφία, ένα φέτος, σε λίγους μήνες εντός του καλοκαιριού, θα υπάρχει στην αρχαία Κόρινθο αυτό το InfoKiosk. Ένα σύγχρονο InfoKiosk,
με φυσική παρουσία, με τα έντυπα τα οποία σας δείξαμε, αλλά και με μία οθόνη η οποία θα λειτουργεί και θα μπορεί ο οποιοδήποτε επισκέπτης, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, να έχει πρόσβαση με το application που σας ανέφερα πριν από λίγο. Είναι, θεωρούμε, μία σωστή ενημέρωση, έτσι όπως θα πρέπει, για τον οποιοδήποτε επισκέπτη από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά, εννοείται, την συνεργασία μας με όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας, με σκοπό να ενημερώσουμε όλες τις ηλικίες, όλους τους ανθρώπους, τόσο από την Ελλάδα αλλά και όχι μόνο, για ποιο λόγο θα πρέπει να έρθουν στην Κόρινθο. Και οι λόγοι είναι οι εξής τρεις. Πρώτον απ' όλα, είμαστε ένας πολύ κοντινός προορισμός από την Αθήνα, 45 λεπτά. Μπορείς να έρθεις με το αμάξι, μπορείς να έρθεις με το λεωφορείο, μπορείς να έρθεις με τον περαστιακό. Δεύτερον, είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Δεν έχουμε κρούσματα κορονοϊού, που σημαίνει ότι αν έρθεις στην Κόρινθο, οι πιθανότητες στο να πάθεις κάτι, να κολλήσεις κορονοϊό, είναι πάρα πολύ λίγοι. Και τρίτον, έχουμε τα πάντα για όλες τις ηλικίες και για όλες τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Προσπάθησα όσο μπορούσα να είμαι κατανοητός και σας έχω κρατήσει για το τέλος μία έκπληξη. Θέλω να σας. Να δείτε, να είστε οι πρώτοι που θα δείτε το τηλεοπτικό μας σποτ για το 2021, το οποίο από αύριο θα παίζει σε όλους τους τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς αλλά και στο ίντερνετ. Και θα ήθελα με το χειροκρότημά σας, όχι τώρα, μόλις σας το δείξουμε, να μου δείξετε αν σας άρεσε πραγματικά. Εν συγκρίση με πέρυσι έχουμε κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά. Προσπαθούμε σε ένα λεπτό να σας δείξουμε τι θα κάνετε στην Κόρινθο και ποιος μπορεί να έρθει στην Κόρινθο. Αν είμαστε έτοιμοι. Είναι μόνο ένα λεπτό, οπότε θέλω στο ένα λεπτό, επειδή θα περάσουν πάρα πολλά πλάνα μαζί, γιατί έχουμε σκοπό να δείξουμε τα πάντα πολύ σωστά, πολύ όμορφα και να περαστεί το μήνυμα το οποίο θέλουμε, να είστε συγκεντρωμένοι και εφόσον σας αρέσει να δώσετε το καλύτερο σας χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε το καλοκαίρι. 8 γράμματα, τελειώνει σε σίγμα. Διακοπές. Κόρινθος. Σου έχω μια έκπληξη. Πες μου ότι έχει θάλασσα και πάμε. Πάμε μια βόλτα. Φύγαμε. Προσπαθήσαμε σε ένα λεπτό να δείξουμε ότι μία οικογένεια, ένα ζευγάρι, φίλοι μπορούν να έρθουν στην Κόρινθο και ο καθένας να κάνει αυτό τον οποίο τον ευχαριστεί και τον ικανοποιεί. Είτε αυτό είναι θαλάσσια σπορ, είτε αυτό είναι μία επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό χώρο, είτε αυτό είναι μία βόλτα με το ποδήλατο, είτε αυτό είναι διασκέδαση, είτε αυτό είναι ένα μαγαζί, είτε αυτό είναι νυχτερινή διασκέδαση, τα πάντα. Στην Κόρινθο λοιπόν μπορείτε να κάνετε τα πάντα, να μείνετε ικανοποιημένοι. Και γιατί όχι, εφόσον μείνετε και ικανοποιημένοι, να γίνετε και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να περάσετε όμορφα. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία.